Λοιπόν, επιστρέφουμε αγαπητές φίλες και φίλοι. Για όσους γνωριζόμαστε 30 χρόνια σε αυτό το επάγγελμα, έχω και φίλους, έχω και εχθρούς, έχω και ανθρώπους οι οποίοι είναι αδιάφοροι και ουδέτεροι και έχω και ανθρώπους οι οποίοι με περιμένουν στη γωνία. Γνωρίζω πολύ καλά ποια είναι η άποψή μου για την κυρία Κωνσταντοπούλου τόσα χρόνια, αλλά είχα την ευκαιρία να την γνωρίσω πριν από 3 χρόνια σε μια συνέντευξη διαζώσης, όταν ήταν στα πάνω της. Και μου έκανε πολύ θετική εντύπωση η εικόνα σας. Σας το είχα πει και τώρα και τότε ότι βγάζετε άλλον άνθρωπο διαζώσεις και είστε εντελώς διαφορετικοί στη Βουλή. Σας φοβόμασταν στη Βουλή. Καλησπέρα καταρχάς. Καλησπέρα σας. Σας ευχαριστώ για την πρόσκληση. Υπάρχουν αυτοί που πρέπει να με φοβούνται και είναι οι κακοί και υπάρχουν και αυτοί που δεν έχουν κανένα λόγο να φοβούνται και είναι οι καλοί. Μάλιστα. Με τους καλούς είμαι καλή λοιπόν και με τους πολίτες είμαι έτσι όπως είμαι στην ζωή μου, άνθρωπος δηλαδή, πολίτης πάνω απ' όλα, που μάχομαι και αγωνίζομαι για αυτά που ανήκουν σε όλους μας και για αυτά που μας έχουν αφαιρέσει. Η πρώτη μου απορία, έλεγα πώς θα ξεκινήσω εντυπωσιακά την εκπομπή για να... Καταρχάς μου είπατε όταν ήμουν στα πάνω μου, λες και είμαι στα κάτω μου. Λοιπόν, τώρα είμαστε... ήσασταν η αρχόντισσα του κοινοβουλίου. Όχι, τα είχαμε πει το 16, όλη προσοχή, νομίζω. Το 16 ήταν. Νομίζω, δεν είμαι σίγουρη. Βοηθήστε με λίγο από το κοντρόλ, το 16 ήταν. Θα μας το πούνε οι... Ενδεχομένως ήταν το 16. Μπορεί να ήταν όμως και το 15. Μπορεί εγώ έχω την εντύπωση ήταν το 15 χωρίς να είναι βέβαιος. Υπάρχει περίπτωση, κύριε Βανιέλη. Λοιπόν, θα ξεκινήσουμε, θέλω να ξεκινήσουμε λίγο εντυπωσιακά. Εσείς είστε ένας εξαιρετικά έξυπνος άνθρωπος. Πώς σας εξαπάτησε ο Τσίπρας? Θα το χρησιμοποιήσω αυτό που λέτε για να πω κάτι στους πολίτες. Αν εξαπάτησε εμένα, δεν πρέπει κανένας πολίτης να αυτοενοχοποιείται και να κατηγορεί τον εαυτό του που εξαπατήθηκε. Γιατί υπάρχει πάρα πολλοί κόσμος που λέει «εμείς φταίμε που μας εξαπάτησε, εγώ τα φταίω που τον ψήφισα και τον εμπιστεύθηκα, καλά να πάθω». Όχι, αν εξαπάτησε και εμένα ακόμα, που ούτε μακριά από τα πράγματα ήμουνα, ούτε μειωμένης αντίληψης είμαι, σημαίνει ότι ήταν μια εξαιρετικά καλωστημένη διαδικασία εξαπάτησης του κόσμου. Εξ αρχής, θεωρείτε δηλαδή ότι ό,τι έγινε από το 12-13 διαχρονικά ήταν κάτι το οποίο ο κύριος Τσίπρας το είχε σχεδιάσει στο μυαλό? Υπάρχουν αυτοί οι συνωμοσιολόγοι οι οποίοι λένε μετά το ταξίδι στο Χιούστον, στο Τέξας, ήρθε ένας άλλος Τσίπρας, δηλαδή κάτι ξαφνικά στη ζωή του Τσίπρα και σας πήρε όλο το κεφάλι του? Εγώ δεν κάνω τέτοιου είδους ανάλυση. Είμαι απολύτως βέβαιη ότι το είχε σίγουρα προσχεδιάσει πριν τις εκλογές του 2015. Μόνο έτσι ερμηνεύονται οι επιλογές, η στάση του και όσα έκανε. Κυρίως το γεγονός ότι προκήρυξε το δημοψήφισμα όπως αποδείχθηκε για να το χάσει και όχι για να το κερδίσει. Εγώ πάλευα για να το κερδίσουμε και να το κερδίσει ο ελληνικός λαός και εκείνος, όπως φαίνεται, προσευχόταν να το χάσει για να το χρησιμοποιήσει ως άλοθη. Και αφού τελικά δεν μπορούσε να το χρησιμοποιήσει ως άλοθη, είπε: παραβιάζω τη λαϊκή εντολή με αυτά τα προσχήματα που χρησιμοποίησε. Πώς δεν το καταλάβατε? Έχει 3 χρόνια από το δημοψήφισμα και έπειτα. Λέω κάθε 4. Μέρα στο ραδιόφωνο το εξής. Ότι εγώ είμαι βέβαιος, αν μπορούσε με κάποιο τρόπο να γυρίσει το χρόνο πίσω και να εστιάσει μια κάμερα στο ψηφοδέλτιο του Τσίπρα το 2015, εκείνο έγραφε ναι, δεν έγραφε όχι. Είμαι πεπισμένος γι' αυτό και το περιέγραψε ο Βαρουφάκης τη βραδιά, όταν του είδε όλου στεναχωρημένου. Ποιο ψηφοδέλτιο έγραφε? Του δημοψηφίσματος. Α, κοιτάξτε να δείτε. Σίγουρα ήταν μια εβδομάδα αποκαλυπτική. Γιατί εκείνη την εβδομάδα ουσιαστικά εξαφανίστηκαν πάρα πολλοί πρώτης γραμμής άνθρωποι, οι οποίοι δεν βγήκαν να υποστηρίξουν το όχι. Κάποια στιγμή είχα μείνει μόνη μου να το υποστηρίζω. Από το ΣΥΡΙΖΑ εννοείται? Βέβαια. Όχι, εκεί μέχρι τέλους ο Τσίπρας δεν υποστήριζε το όχι. Ναι, αλλά με έναν τρόπο που τελικά αποδείχθηκε ότι ήταν ουσιαστικά για τα μάτια. Σας θυμίζω ότι βγήκε, εγώ τα βίωσα βεβαίως, τη Δευτέρα μετά την προκήρυξη του δημοψηφίσματος. Ο Μεν Βαρουφάκης έδωσε συνέντευξη και είπε, τον ρωτήσανε άμα αλλάξει η πρόταση τι θα γίνει και είπε θα αλλάξει το ερώτημα και θα προπαγανδίσουμε το ναι. Και του είπα μην ξαναπείς τέτοιο πράγμα, δεν γίνονται αυτά τα πράγματα και μου έγραφε πρέπει να αλλάξει το ερώτημα και αναγκάστηκα να βγω στη Βουλή στην Ολομέλεια σε διαδικασία κοινοβουλευτικού ελέγχου και είπα από τη θέση της Πρόεδρου της Βουλής το δημοψήφισμα το αποφάσισε η Βουλή, το ερώτημα δεν αλλάζει, το δημοψήφισμα δεν αποσύρεται. Διότι έβγαινε και ο Δραγασάκης και έλεγε μπορεί να αποσύρουμε το δημοψήφισμα. Θέλω λοιπόν να πω το εξής. Ήταν αποκαλυπτική περίοδος. Όμως,
ας μιλήσουμε πια με την εμπειρία αυτή του παρελθόντος, που δεν πρέπει να την ξεχάσουμε, αλλά δεν πρέπει και να την αφήσουμε να μας απενεργοποιήσει και να μας παρετήσει. Δεν είναι εύκολο να έχω την ευκαιρία να μιλώ μαζί σας, να συνομιλώ μαζί σας. Και επειδή πρωταγωνιστήσατε εκεί το διάστημα, έτσι, από τη θέση της Μική, της Προέδρου της Βουλής, σε μια πολύ κρίσιμη συγκυρία, γι' αυτό το θέτω και λέω πώς είναι δυνατόν ένας άνθρωπος όπως εσείς να μπήκατε, συγγνώμη, κάτω από την ομπρέλα των αυταπατών του Πρωθυπουργού. Εκτός αν συνειδητοποιήσετε. Των αυταπατών. Είπε ο ίδιος ότι είχε αυταπάτες. Ο ίδιος είναι απατεώνας. Αυτό είναι κάτι πολύ διαφορετικό. Το έχετε ξαναπεί. Είναι τρελό αυτό που ακούω. Ο ίδιος είναι απατεώνας. Είναι άλλο είμαι απατεώνας και είναι άλλο έχω αυταπάτες. Πολύ διαφορετικά πράγματα. Ο ίδιος εξαπάτησε. Δεν είναι θέμα αυταπατών. Αυτό το οποίο εγώ πρεσβεύω και διεκδίκησα και διεκδικώ, η διαγραφή του χρέους, η απελευθέρωση της χώρας μας, η αποκατάσταση της δημοκρατίας, η αποκατάσταση της αξιοπρέπειας και των δικαιωμάτων του λαού και των πολιτών. Αυτά δεν είναι αυταπάτες. Είναι θεμελιώδη και στοιχειώδη καθήκοντα και δικαιώματα τα οποία πρέπει να διεκδικήσουμε. Και εγώ τουλάχιστον τα διεκδίκησα. Καθόλου δεν ήταν ανέφικτα. Ο Τσίπρας δεν τα διεκδίκησε δυστυχώς. Πήγε σε ένα τραπέζι διαπραγμάτευσης, στο οποίο δεν έβαλε ούτε το πόρισμα της Επιτροπής Αλήθειας Δημοσίου Χρέους, ούτε το πόρισμα του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους για τις γερμανικές οφειλές, ούτε το πόρισμα για τη Siemens, ούτε καμία διεκδίκηση. Δεν διαπραγματεύεσαι έτσι, χωρίς να προβάλλεις. Ωραία, έρχομαι στο σύνολο. Και λέγοντας, παρακαλώ, τι να υπογράψω. Όταν είπε, συγγνώμη, ναι, και θα σας απαντήσω αμέσως. Όταν λες, παρακαλώ, δώστε μου τι να υπογράψω, στο τέλος σου φέρνουν και μια συμφωνία των Πρεσπών και υπογράφεις και αυτήν και παραδίδεις τη Μακεδονία και την ιστορία μας. Του βγήκε. Δεν του βγήκε. Πώς δεν του βγήκε. Θα φανεί στις 26 Μαΐου. Χθες μόλις είπε ότι τον Αύγουστο βγήκαμε από τα μνημόνια και χθες επίσης είπε ότι πλέον ο δημοσιονομικός χώρος, τον οποίο έχουμε αποκτήσει, καταφέραμε, κατακτήσαμε, μας δίνει περιθώρια να δώσουμε πράγματα τα οποία ο κόσμος δεν περίμενε. Λοιπόν, αυτά είναι γελοιότητες. Πρώτα απ' όλα είναι άλλο η δημοκρατία, είναι άλλο τα δικαιώματα και άλλο τα κατασκευάσματα όπως δημοσιονομικός χώρος και οτιδήποτε άλλο που είναι προφάσεις αναμαρτίες. Από το μνημόνιο δεν βγήκαμε. Χτες την ώρα που ο Τσίπρας έκανε αυτές τις εξαγγελίες, που όποιος τον πιστεύει πια, εντάξει, ίσως έχει κάποιο λόγο να πιστέψει, την ώρα που έκανε τις εξαγγελίες, την ίδια ώρα ήταν η Τρόικα στην Αθήνα με τους υπουργούς και είναι και σήμερα και τους κανοναρχεί τι επιτρέπει, τι δεν επιτρέπει. Αυτό είναι μνημόνιο. Το Eurogroup συνεδριάζει κάθε τόσο και αποφασίζει αν θα εγκρίνει, δεν θα εγκρίνει τη δόση. Ναι, αυτό είναι μνημόνιο. Εξηγείται ένα πακέτο, βέβαια, όπως είπε ο ίδιος, δεν έχουμε προεκλογική περίοδο. Δεν ξέρω αν το ακούσατε αυτό. Εντάξει, ήταν τρελό. Ναι, εντάξει. Οι ευρωεκλογές δεν είναι, ξέρετε, εκλογές. Δεν είναι εκλογές. Είναι κάτι άλλο, ναι. Αλλά τέλος πάντων, μας είπε χθες ότι έχει τη δυνατότητα να κάνει πράγματα τα οποία εκ των πραγμάτων φαντάζομαι ότι δεν θα λέγατε όχι κι εσείς. Αυτά τα οποία. Δεν θα λέγατε. Δηλαδή, αν σήμερα ήσασταν στη Βουλή και σας έλεγε αύριο να τα ψηφίσετε, δεν θα λέγατε τα ψηφίζω. Θα σας πω, δεν είναι έτσι τα πράγματα. Τι εννοώ, όταν σου πάρω το σπίτι σου που το έχεις πληρώσει, που έχεις χύσει το αίμα και τον υδρότα του προσώπου σου για να το πληρώσεις. Το σπίτι σου. Και έρθω και στο πάρω. Και σου πω μετά. Έλα να σου δώσω, έχω ένα καναπέ όμως να κάτσεις. Τι θα πείτε εσείς? Α, ευχαριστώ. Όχι, δεν θα πείτε ευχαριστώ. Και ο ελληνικός λαός δεν είναι πρόβατα. Δεν είναι διατεθειμένος να ξεχάσει τι του έχουν αφαιρέσει, επειδή τώρα ξαφνικά του δεν είναι ψίχουλα. Αυτό που έχει αφαιρεθεί από τον κόσμο είναι δυσθεώρητο, είναι δυσανάλογο και αβάσταχτο. Και αυτό όλο που αφαιρέθηκε πρέπει να το διεκδικήσουμε. Η λογική που λέει «μοιράζω φιλοδορήματα για να σας εξευμενήσω» και το ίδιο που έκανε τώρα, το ίδιο έκανε και με τους ανθρώπους που κάηκαν στο μάτι, αυτή η λογική είναι πολύ προσβλητική για την αξιοπρέπεια των ανθρώπων και δεν τους εξαγοράζει. Δεν εξαγοράζεται ο Έλληνας, ούτε θα δώσει την ψήφο του επειδή του επέστρεψαν το ένα χιλιοστό από αυτό που του πήρανε εξαναγκαστικά. Η υπόθεση με την οικογένεια Παναγοπούλου, με το κότερο, με το μάτι κλπ. Είναι η υπόθεση η οποία σημαίνει απώλεια του ηθικού πλεονεκτήματος για την αριστερά, αν την συμβολίζει αυτό το πρότυπο του Προέδρου του ΣΥΡΙΖΑ. Δεν υπάρχει κανένα ηθικό πλεονέκτημα του Τσίπρα και βεβαίως αυτό το οποίο αποκαλύφθηκε, που είναι το ένα, η μία πλευρά,
Η άλλη πλευρά είναι ότι αφήσαν τους ανθρώπους να καούν. Ναι. Την ώρα που κάνανε, ο ένας έκανε, περιδιάβαινε τη Βοσνία και πέταγε τριαντάφυλλα για να τον βραβεύσουν για τη φοβερή συμφωνία των Πρεσπών. Οι άλλοι όλοι ήταν σε πυρετό ετοιμασιών για να κάνουν φιέστες δίθεν εξόδου από τα μνημόνια. Ο κόσμος καιγόταν και όταν κάει και ο κόσμος από την εγκληματική τους ολιγορία, που είναι κακουργηματικού τύπου, τι τους ένιαξε? Δεν τους ένιαξε ούτε να θρηνήσουν, ούτε να ζητήσουν συγγνώμη. Τους ένιαξε να δείξουν ότι δεν το ήξεραν και ότι κάνουν τα πάντα πότε. Τα μεσάνυχτα που είχε καεί το σύμπαν, είχε γίνει ολοκαύτωμα, χαροπάλευαν άνθρωποι στη θάλασσα ή με εγκάβματα ή τραυματισμένοι και αυτοί στήσανε επικοινωνιακή επιχείρηση να δείξουν ότι συνεδριάζουν υπό τον Πρωθυπουργό να, και κάνουν ό,τι μπορούν. Τώρα, γιατί δεν θέλω όμως να μην σας απαντήσω για το κότερο. Όχι, τώρα μου πάτε κάτι. Εγώ πραγματικά δεν μπορώ να δεχθώ ότι η ζωή Κωνσταντοπούλου εκείνη την βραδιά που έγινε η καταστροφή, ναι, και το θέατρο, όπως λέτε, γιατί απεδείχθη αυτό, παίχθηκε από τον Πρωθυπουργό και τους υπολείπους, δεν είχε τον τρόπο από 2-3 συνεργάτες και παλιούς δικούς της συντρόφους να ξέρει την αλήθεια. Για μένα το λέτε. Ναι. Όχι, εννοώ ότι δεν μπορεί αυτοί οι 5 άνθρωποι γύρω από τον κύριο Τσίπρα, οι οποίοι έστησαν αυτή... Για το μάτι το λέτε. Ναι, ναι, για το μάτι. Όχι ότι φταίτε εσείς. Λέω, το μάτι... εκείνη τη βραδιά που παίχθηκε αυτό το θέατρο. Ναι. Έτσι. Τι ήμουν, από τους συνεργάτες. Όχι, δεν ήσασταν. Όχι, λέω από τους συνεργάτες, ήταν σύντροφοί σας. Γιατί το φιλότιμο, το ρημάδι δεν ήταν ικανό να. Φαντάζομαι κάποια τηλέφωνα θα κάνατε και εσείς, παιδιά. Τι έγινε εδώ? Όχι, κάνατε λάθος. Α, δεν κάνατε. Μισό λεπτάκι. Για να συνεννοούμαστε. Ναι. Πρώτα απ' όλα, εγώ δεν έχω ούτε καλημέρα με κανέναν από αυτούς που πρόδωσαν. Με κανέναν. Σοβαρά μιλάτε. Δεν έχω ανταλλάξει κουβέντα και ούτε θα ανταλλάξω. Όπως δεν θα μίλαγα με χουντικούς επί χούντας, δεν μιλάω με αυτούς που πρόδωσαν. Δεύτερον, δεν μου χρειαζόταν κανένα τηλέφωνο για να καταλάβω τι έχει γίνει. Το κατάλαβα από την πρώτη στιγμή και το κατήγγειλα. 24 Ιουλίου, εγώ βρέθηκα στο μάτι, ακόμα έκαιγε το έδαφος. Συναντούσα ανθρώπους που δεν ξέρανε τι γίνεται, ανθρώπους που είχαν περάσει ώρες στη θάλασσα και με ρωτάγαν αν περισυνελέγησαν άνθρωποι από τη θάλασσα, γιατί έβλεπαν γύρω τους ανθρώπους να χάνονται ο ένας μετά τον άλλον. Το κατήγγειλα από την πρώτη στιγμή, μίλησα για κακούργημα και κύριε Βενιέρη, ίσως έχετε δίκιο που δεν τα έχουμε πει αρκετό καιρό, αλλά εμείς κάναμε δημόσια ενέργεια νομική, καταθέσαμε στις 6 Αυγούστου του 2018 μηνυτήρια αναφορά για κακούργημα, για έκθεση σε βαθμό κακουργήματος και για ανθρωποκτονία σε βαθμό κακουργήματος και μνημονεύσαμε όλα αυτά τα οποία τώρα επιβεβαιώνονται. Όχι, ότι δηλαδή λέω, είναι ξεκάθαρο. Δηλαδή αυτή, εγώ, εντάξει, βέβαια, το ερώτημά μου γίνεται περιττό αφότου μου είπατε ότι με αυτούς δεν έχετε ξαναμιλήσει. Όχι, εγώ θεωρούσα ότι με κάποιους ανθρώπους της κυβέρνησης και κανέναν. Σήμερα έχετε παρεδώσει. Αυτό, αυτό είναι το παλιό πρότυπο. Το παλαιοκομματικό που διαψηφιζόμαστε και τσακωνόμαστε. Όχι, βέβαια, με κανέναν δεν έχω. Με κανέναν. Με τον κύριο Φίλη, ξέρω εγώ. Με κανέναν. Τρελό είναι αυτό που ακούω. Καθόλου. Είναι το απολύτως λογικό. Μα είναι δυνατόν να τους καταγγέλλω και μετά να είμαστε φιλαράκια? Αυτό είναι, ξέρετε, το πιο αειδιαστικό πράγμα που είδα στη Βουλή όταν πρώτο έγινα βουλευτής. Να διαξηφίζονται και να συγκρούονται οι των παλαιών κομμάτων, αλλά μετά έβλεπα και τους Σιριζέους να τα κάνουν σιγά-σιγά. Τότε η ερώτηση και μετά να είναι φιλαράκια. Γιατί λόγο. Θεωρούσα εγώ ότι είχατε την άνεση, δηλαδή μετά από αυτό μπορεί ένας σύντροφός να σας πήρε τηλέφωνο και να σας είπε την αλήθεια. Να σου πει τι να σου πω, ρε ζωή. Ξέραμε ότι είχαμε νεκρούς, αλλά τι να κάνουμε. Μα δεν μου χρειαζόταν να μου το πει κανείς, γιατί ήταν εξόφθαλμο ότι έχει συμβεί αυτό. Δεν είναι ποτέ δυνατόν σε μια τέτοια διαδικασία που το πρώτο δημοσίευμα για νεκρό ήταν στις 6 και κάτι. Υπήρχε διαδικτυακό δημοσίευμα στις 6.30. Είναι ποτέ δυνατόν να μην αντιλαμβάνομαι με όλη αυτή την καταστροφή, με τα τηλεφωνήματα ανθρώπων σε μέσα ενημέρωσης στη συνέχεια, να μην αντιλαμβάνομαι ότι εδώ έχει γίνει ολοκαύτωμα και αυτοί παριστάνουν τους ανήξερους. Και μιλάνε για την κινέτα και μιλάνε για το... δεν ξέρω κι εγώ γιατί πάω άλλο. Πάω σε μια ερώτηση, η οποία ήδη έχω δύο απαντήσεις εξαιρετικές, οι οποίες πραγματικά βγάζουν ειδήσεις καλές. Μια τρίτη θα επιχειρήσω. Αν ήσασταν συνεργάτη του κυρίου Τσίπρα σήμερα, θα μου πείτε δεν θα ήσασταν, λέω αν ήσασταν. Θα συμφωνούσατε στην επιλογή της κυρίας Δούρου μετά από αυτά που έγιναν κάτω να είναι επικεφαλής? Η Δούρου πρέπει να πάει φυλακή. Αυτή είναι η δική μου άποψη. Έχουμε κάνει η μήνυση που κάναμε τον Αύγουστο του 2018 με την πρωτοβουλία την νομική της πλεύσης ελευθερίας.
και με το Διαμαντή τον Καραναστάση, ήταν για ποινικές ευθύνες κυβερνητικές σε όλα τα επίπεδα, υπουργικό και πρωθυπουργικό, και αυτοδιοικητικές στο επίπεδο περιφερειάρχη και δημάρχου, και ηγεσίας της αστυνομίας και της πυροσβεστικής. Το δε γεγονός ότι η Δούρου άφησε απροστάτευτο τον κόσμο, δεν τον προειδοποίησε καν, ξέρετε, μπορούμε να πούμε όλες τις θεωρίες. Εδώ η πραγματικότητα είναι ανατριχιαστική. Ο κόσμος ήταν στο σπίτι του, έβλεπε στην τηλεόραση τη φωτιά στην Κινέτα και η φωτιά ήταν στην αυλή του και κανείς δεν τον προειδοποίησε, θα καείς. Φύγε, η θάλασσα είναι 2 λεπτά, με τα πόδια. Οι άνθρωποι κάηκαν ζωντανοί χωρίς κανείς να τους προειδοποιήσει. Μιλάμε για τέτοια εγκληματική ολιγορία και αυτό δεν συγχωρείται. Ούτε στον πόλεμο, κύριε Βενιέρη, δεν πεθαίνεις έτσι. Και στον πόλεμο ακόμα χτυπάει μια σιρήνα. Εδώ χάθηκαν 101 άνθρωποι με αυτόν τον πρόστιχο τρόπο. Και ακούμε τον Πρωθυπουργό να λέει ότι είναι η υπενθύμηση αυτού είναι ξαναζεσταμένο φαΐ. Αυτός ο οποίος τελικώς, όπως αποκαλύπτεται, πήγε και διακοπούλες με θαλαμιγό για να ξεκουραστεί ο καημένος. Την ώρα που είχαν πεθάνει άνθρωποι με ευθύνη του και παρίστανε ότι δήθεν αναλαμβάνει και την πολιτική ευθύνη. Αυτό ήταν όντως κάτι πάρα πολύ χοντρό και έλεγα νωρίτερα και στην Μαρία τη Σπυράκη ότι ενδεχομένως ένας λόγος ο οποίος χθες το μεσημέρι οδήγησε την κυβέρνηση να πει κάτι περισσότερο από τα αναμενόμενα, γιατί οι δημοσιογράφοι μέσα από διαρροές ξέραν περίπου τι θα πει το απόγευμα από το Ζάπιο, το ότι έβαλε και κάτι περισσότερο, ήταν ίσως γιατί αυτή η ιστορία με το κότερο χτυπάει στην καρδιά, στο μυαλό, στο συνέστημα όλων μας. Δηλαδή, πραγματικά είναι χοντρό. Εγώ δέχομαι ότι ήθελε ο άνθρωπος να ξεκουραστεί. Το βλέπω ανθρωπίνος. Έτσι, οικογενειάρχης. Είναι ήθελε να πάρει την οικογένεια πάει κάπου. Δεν πα σε κότερο εφοπλιστή 5 μέρες, 10 μέρες μετά από μια ανθρώπινη τραγωδία. Δεν πα πουθενά κανονικά, αλλά λέω, μέχρι και να το δεχτώ, δεν πα σε κότερο. Να μην ξεκουραστεί. Όταν από την ξεκούραση και από τη χαλάρωση και από την χάβνωση την κυβερνητική πεθάνανε 100 άνθρωποι. Και στο χρόνο εκείνο που έκανε διακοπές ο Τσίπρας υπήρχαν αγνοούμενοι πάρα πολύ και υπήρχαν αταυτοποίητες σωροί και οι οικογένειες που αγωνιούσαν είναι ο δικός τους άνθρωπος ή δεν είναι. Να μην πάει διακοπές. Ο εισαγγελέας ο οποίος έκανε τις έρευνες και εξέταζε από το πρωί μέχρι το βράδυ ανθρώπους δεν πήγε διακοπές. Οι άνθρωποι που χάσαν τις περιουσίες τους δεν πήγαν διακοπές. Δεν το δέχομαι ότι έπρεπε να ξεκουραστεί ή ότι το ανθρώπινο στοιχείο... Ο Νίκος Οπαπάς το είπε, έτσι, χθες το είπε στο Real FM. Δεν είναι... Κοιτάξτε, ο Νίκος Οπαπάς έχει διορίσει τον πατέρα του εδώ διοικητή του Οργανισμού Αστικών Συγκοινωνιών Θεσσαλονίκης, την Νοτοπούλου, την συνσχετιζόμενη οικογενειακώς επίσης με τον πατέρα του, τώρα την έχετε να διεκδικεί, αφού πήρε και Υπουργείο να διεκδικεί τον Δήμο Θεσσαλονίκης. Ευτυχώς θα κριθεί από τους πολίτες. Είναι ο άνθρωπος ο οποίος είχε δίπλα του τον Πετσίτη, ο οποίος εξόφθαλμα συναλλασσόταν για λογαριασμό του Παπά και του Τσίπρα. Μην φτάσουμε να επικαλούμαστε τον Νίκο Παπά ως οτιδήποτε άλλο από ένα μέλος αυτής της εγκληματικής συμμορίας, αυτής της μαφίας, η οποία μας κυβερνά. Πω, πολύ βαρύς λόγος. Αληθινός είναι. Πω, πραγματικά δεν το φανταζόμουν. Δηλαδή. Είναι η αλήθεια, κύριε Βενιέρη. Εγώ δεν μπορώ να στρογγυλεύω τα λόγια μου και αυτή είναι η αρχή μου. Αυτό που είναι, αυτό λέω... Εγκληματική συμμορία η κυβέρνηση. Εγκληματική συμμορία. Με πολλαπλά εγκλήματα. Από το τρίτο μνημόνιο, στο Μάτι, στο 20%-22% όπως εμφανίζεται στις δημοσκοπήσεις, το οποίο φαίνεται ότι, αν και πριν να ανοίξουν οι κάμερες, μου είπε κάτι η κυρία Κωνσταντοπούλου, αν θέλει να το επαναλάβει, ότι η εικόνα που η ίδια εισπράττει δεν έχει καμία σχέση με το 20-22%. Θεωρεί ότι θα καταρρεύσει ο ΣΥΡΙΖΑ. Η δημοσκοπή, ωστόσο, παρόλο που δεν έχει παράπονα από τους δημοσκόπους ο κύριος Τσίπρας και ο ΣΥΡΙΖΑ, δείχνει ότι ένα 20-22% ακόμη αντέχει, ανέχεται, στηρίζει. Όχι φανατικά, αλλά προτίθεται να στηρίξει ΣΥΡΙΖΑ. Εγώ, κοιτάξτε, καταρχάς θα σας πω, εννοείται και on camera αυτό που είπαμε πριν, γιατί εγώ έχω το κακό και το καλό, ότι τα ίδια που λέω off camera, λέω και on camera. Και έτσι δεν ανησυχώ κιόλας ότι θα με εγκαλέσουν ότι άλλα λέω εδώ και άλλα εκεί. Εγώ αυτό το 22% ή το οποιοδήποτε ποσοστό δεν το βρίσκω στην κοινωνία. Και αυτό που είπα το πρωί στη συνέντευξή μου που έδωσα τη ραδιοφωνική είναι ότι η αίσθησή μου είναι ότι από Λάρισα και πάνω δεν θα βρουν την ψήφο τους και ότι συνολικά θα πάθουν μεγάλο πατατράκ.
και η δική μας, για να μιλήσουμε λίγο και για την πλεύση ελευθερίας, γιατί... Θα πούμε κάτι ακόμη, γιατί έχω απορία. Σας λέω, κάθε 3 χρόνια μάνα συναντιόμαστε, σε 25 λεπτά πρέπει να τα λέμε όλα. Ή θα συναντιόμαστε πιο συχνά. Δεν έχω κότερο, αλλά θα μπορούμε να συναντιόμαστε πιο συχνά. Κοιτάξτε, ευτυχώς για μένα δεν αποτέλεσε κίνητρο το να έχεις κότερο. Σοβαρά. Για να πάμε μια βόλτα. Αλλά θέλω να σας πω, έτσι θυμούμενοι και αυτό που με ρωτήσατε πριν, το πόσο γρήγορα εκμαυλίστηκαν οι άνθρωποι αυτοί και το πόσο διεφθάρισαν τόσο εύκολα. Γιατί, για να κάνουν βόλτες σε κότερα, για να φοράει τουαλέτες η Μπέτη, η Μπαζιάννα. Αυτό ήταν το αποθυμένο τους. Εγώ ειλικρινά λυπάμαι, αλλά και καταπλήσωμαι. Αυτό ήταν το αποθυμένο αυτών των ανθρώπων, να είναι στα κότερα, να εγκαινιάζουν πτήσεις Κίνα, Αθήνα, επειδή πούλησαν το λιμάνι του Πειραιά στους Κινέζους και να περιφέρονται με τουαλέτες. Λοιπόν, θέλω να βγάλω και κάτι άλλο από εσάς τώρα. Πρέπει να σας πω, πρώτη φορά το πω δημόσια. 30 χρόνια σας λέω, έκανα αυτή τη δουλειά. Πρώτη φορά νιώθω την ανάγκη να θέλω να γράψω ένα βιβλίο με πράγματα που έχει ζήσει ο καλεσμένος μου. Για παράδειγμα, θα ήθελα σε ένα βιβλίο να ξέρω για να το γράψω αν ποτέ η ζωή Κωνσταντοπούλου είπε στον Τσίπρα γιατί με αναγκάζει να κάνω παρέα με τον Καμένο. Εγώ είχα διαφωνήσει με την σύμπραξη με τους ΑΝΕΛ. Ήμουνα της άποψης ότι ο ΣΥΡΙΖΑ τότε, εάν δεν, προεκλογικά τώρα μιλάμε, το 2015, εάν δεν είχε την πλειοψηφία, θα έπρεπε να πάει σε νέες εκλογές, να έχει μια καθαρή εντολή. Η σύμπραξη με τον Καμένο έγινε από τον Τσίπρα χωρίς καμία απόφαση κόμματος ή οτιδήποτε άλλο. Από εκεί και πέρα, όλο αυτό που αποκαλύφθηκε στη συνέχεια αποδείχθηκε ακόμα πιο αποκρουστικό. Γιατί, ξέρετε, μέχρι ενός σημείου κάποιοι έδειχναν ότι λίγο μπαίνουν σε μία διαδικασία δημοκρατικής αντίστασης. Mm-hmm. Το πρόσωπο το οποίο αποκαλύφθηκε στη συνέχεια ήταν ό,τι πιο αποκρουστικό. Μάλιστα. Δύο λέξεις για την πλέψη ελευθερίας. Γιατί δύο λέξεις. Δύο λέξεις. Δύο λέξεις. Γιατί ο χρόνος έχουμε ένα 1,5 λεπτό στη διάθεσή μας. Δύο οπότε, λέξεις. Οπότε, τι είναι αυτό που θέλετε. Η πλέψη ελευθερίας κατεβαίνει στις ευρωεκλογές. Θα είναι η πρώτη μας εκλογική δοκιμασία, είναι η πρώτη μας μάχη. Είμαι και εγώ υποψήφια στο Ευρωψηφοδέλτιο, διότι δεν θα μπορούσα να απουσιάζω από την πρώτη μας μάχη. Έχουμε εξαίρετους ανθρώπους, πολίτες κανονικούς, μέσα από τη δουλειά, μέσα από την ζωή, μέσα από τους αγώνες. Δεν έχουμε υποψηφίους που είναι κομματικά στελέχη και μέλη της κομματικής γραφειοκρατίας, γιατί δεν έχουμε γραφειοκρατία, δεν έχουμε μηχανισμούς. Αποτελούμαστε από πολίτες και με αυτό μας το υπόδειγμα, εκείνο που θέλουμε να καταγράψουμε είναι ότι η πολιτική ανήκει στους πολίτες. Στη ραδιοφωνική συνέντευξη, αν θα κανονίσουμε να έρθετε από τον Focus, από το ραδιόφωνο, θα ετοιμαστείτε όμως να απαντήσετε στην πρώτη δύσκολη μου ερώτηση, γιατί το έχω το θέμα και με άλλους αριστερούς. Πότε θα μου κάνετε την πρώτη δύσκολη. Η εξής. Εμένα δεν μου χωράει το μυαλό να είναι ευρωβουλευτής κάποιος ο οποίος έχει τις απόψεις για την Ευρώπη. Γιατί? Θα το πούμε στο ραδιόφωνο. Θα δώσω όμως ένα teaser για να μην το αφήσουμε έτσι. Ναι, ναι, ναι. Θα έχει suspense πάντως. Εμείς έχουμε την άποψη ότι τα όργανα της Ευρωπαϊκής Ένωσης κατέλυσαν τη δημοκρατία στη χώρα. Επέβαλαν το ναι ενώ ο λαός ψήφισε όχι. Το όχι του λαού πρέπει να εκπροσωπηθεί μέσα από μια δημοκρατική διαδικασία εκλογών. Και πάμε στο Ευρωκοινοβούλιο όχι για να τους χαϊδέψουμε, ούτε για να τους νομιμοποιήσουμε, αλλά για να διεκδικήσουμε ανυποχώρητα και να συγκρουστούμε. Καλή επιτυχία, εγώ εύχομαι. Πραγματικά χάρηκα πάρα πολύ για την συζήτηση, για την κουβέντα που είχαμε, για τη συζήτηση που είχαμε. Θέλω να πιστεύω ότι άρεσε και σε εσάς και να το κάνω πιο συχνά. Με πολύ χαρά. Ωραία, χάρηκα.